Αγαπητοί ακροατές, καλή σας ημέρα. Χρόνια πολλά στον Ίφωνα που γιορτάζει σήμερα. Το σημερινό podcast είναι αφιερωμένο στον ημερωτικό δελτίο του Σαββάτου 23 Δεκεμβρίου, στο οποίο δεσπόζουν μια σειρά ομογυναικού και ελληνικού ενδιαφέροντος θέματα. Ο Σύλλογος Βορειοχωρητών Χίου Πελληνέων Αγία Μαρκέλα, μέσω μιας ανοιχτής επιστολής που κοινοποίησε στα μέσα μαζικής ενημέρωσης της Χίου και της Ομογένειας, συγχαίρει τον Δήμαρχο Ιωάννη Μαλαφή, που σε 10 περίπου μέρες θα αναλάβει επισήμως τα καθήκοντά του. Η επιστολή φέρει την υπογραφή του Προέδρου Δημητρίου Μουτάφη, εστάλει εν όψη της ορκομοσίας του νέου Δημάρχου και έχει διτό χαρακτήρα. Ο πρώτος σχετίζεται με την εκλογή του Δημάρχου και δεύτερος με την ορκομοσία και πάνω απ' όλα με την υλοποίηση των προεκλογικών υποσχέσεων. Νέος όμιλος στον χώρο της υγείας, με περισσότερους από 2.500 εργαζόμενους και 1.380 κλίνες νοσηλείας, δημιουργείται με την εξαγορά των νοσοκομείων της Euromedica από τον Ρίκος Ντινάν. Όπως ανακοινώθηκε από την ημιθέα ιδιοκτήτρια του Ρίκος Ντινάν για την εξαγορά, έχει επιτευχθεί καταρχήν συμφωνία με την Φάλαρον που ελέγχει την Euromedica, η οποία θα περιοριστεί πλέον στη λειτουργία των διαγνωστικών κέντρων της. Βάσει της συμφωνίας, η διαδικασία εξαγοράς που είναι σε εξέλιξη προβλέπει την απόκτηση από το Ρίκος Ντινάν 6 γενικών και μευτικών κλινικών στην Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ρόδο και Κοζάνη, ενός κέντρου αποκατάστασης στη Θεσσαλονίκη, καθώς και των συμμετοχών σε άλλα κέντρα αποκατάστασης και εταιρείες προμηθειών που ανήκουν στην Euromedica. Δωρεάν κατάψυξη οαρίων προσφέρει ως χριστουγεννιάτικο δώρο στους υπαλλήλους της εταιρείας, ακολουθώντας το παράδειγμα των γιγάντων της παγκόσμιας τεχνολογίας όπως Apple, Google και Facebook, που έχουν ήδη προχωρήσει σε αυτή την πρακτική. Επέλεξε αυτόν τον πρωτότυπο δώρο ως μια συμβολική κίνηση με στόχο να αποτελέσει παράδειγμα και για άλλες εταιρείες και να ξεκινήσει η ουσιαστική ενημέρωση και ευαισθητοποίηση γύρω από ένα θέμα για το οποίο υπάρχει άγνοια. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Γένεσης Αθηνών, Αθηνών, Θεσσαλίας και Κρήτης αποφάσισε να προσφέρει στο εξής δωρεάν την κατάψυξη των οαρίων τους σε όλες τις γυναίκες που εργάζονται στις εταιρείες, επιτρέποντάς τους να καθυστερήσουν την τεχνοποίηση μέχρι να αισθανθούν έτοιμες ή μέχρι να το επιτρέψουν οι συνθήκες ζωής τους, σε ένα εύλογο βέβαια διάστημα. Με την απόβαση του Αλβανικού Δικαστηρίου και τη δήλωση του Αλβανού Πρωθυπουργού έγινε ένα βήμα για την αποδοχή της εκλογής του Φρέντι Μπελιέρη, αλλά απαιτείται ακόμη ένα βήμα, διεμήνυσε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης σε συνέντευξή του στην ΕΡΤ. Παράλληλα, θέλησε να επαναλάβει το μήνυμα στην Αλβανία. Καμιά παραχώρηση σε ό,τι αφορά το κράτος δικαίου, τα πολιτικά δικαιώματα, το τεκμήριο αθωότητας του Φρέντι Μπελιέρη. Καμιά παραχώρηση σε ό,τι αφορά τα δικαιώματα της μειονότητας. Επιπροσθέτως, σημείωσε πως η Ελλάδα σέβεται την αλβανική δικαιοσύνη, πλην όμως θεωρεί ότι θα πρέπει να υπάρξει πολιτική βούληση έτσι ώστε να αναλάβει τα καθήκοντά του ο Φρέντι Μπελιέρης. Ειδικότερα, χαρακτήρισε θετικό βήμα το γεγονός ότι ο Αλβανός Πρωθυπουργός απεδέχτηκε ότι ο Φρέντι Μπελιέρης είναι εκλεγμένος δήμαρχος της Χιμάρας. Πράγματι, υπήρξε ένα θετικό βήμα εκ μέρους του Αλβανού Πρωθυπουργού, ο οποίος αποδέχτηκε επί της αρχής ότι έχουμε ένα νέο δήμαρχο και θα πρέπει οπωσδήποτε να αποχωρήσει από την άση των καθηκόντων του πρώην δήμαρχος Γκόρο, ανέφερε ο κ. Γεραπετρίτης. Μοναδικές και άκρως συγκινητικές στιγμές βίωσε ο ομογενής επιχειρηματίας και συνάμα χορηγός της χριστουγεννιάτικης διανομής τροφίμων του Ιδρύματος Ελληνικής Συμπαράστασης Κώστας Ζαχαριάδης, ευρισκόμενος αυτές τις ημέρες στην Αθήνα. Όντας παρόν στην καθιερωμένη διανομή των τροφίμων που πραγματοποιήθηκε στις 20 και 21 Δεκεμβρίου στην Αθήνα, εισέπραξε την ευγνωμοσύνη των ευεργετημένων από τη γενναιοδωρία των ομογενών και συνάμα διαπίστωσε ότι αν και η χώρα έχει ξεφύγει από το καθεστώς των μνημονίων, εντούτοις οι ανάγκες για ανθρωπιστική βοήθεια παραμένουν μεγάλες. Ο Κώστας Ζαχαριάδης είναι μέλος της ηγετικής ομάδας του Ιδρύματος Ελληνικής Συμπαράστασης και εκπροσώπησε το Ίδρυμα στο Δείπνο της Αγάπης που παρατέθηκε την Τρίτη προς τιμή του Ιδρύματος. Η Επιτροπή Παραλάσσης Ομοσπονδίας Ελληνικών Σωματείων Μίζωνος Νέας Υόρκης το βράδυ της 5ης 21ης Δεκεμβρίου συνήλθε στο εστιατόριο Διόνυσος στην Αστόρια από την Προεδρία του Φίλιπ Κρίστοφερ και συζήτησε τους βασικούς άξονες της προετοιμασίας της παραλάσσεως για την 23η επέτειο της Ελληνικής Ανεξαρτησίας που θα λάβει χώρα την Κυριακή 14η Απριλίου 2024 στη ΜΕΜ Λεωφόρο της Νέας Υόρκης. Η φετινή παρέλαση έχει διτό χαρακτήρα. Ο πρώτος σχετίζεται με τον εορτασμό
της 23ης επετείου της Εθνικής Παλιγενεσίας και των επιτευγμάτων της ελληνοαμερικανικής κοινότητας. Ο δεύτερος σχετίζεται με τη μνημόνευση της 50ης μαύρης επετείου της εισβολής του Ατήλα και της παράνομης καταχύσης του βορείου τμήματος της Κύπρου και του αδιάλειπτου και απαράμιλου αγώνα της Ομογένειας για την πρόωθηση και επίλυση του Κυπριακού. Αυτά και πολλά άλλα θέματα περιλαμβάνονται στο σημερινό ενημερωτικό δελτίο. Εάν φίλοι ακροατές δεν λαμβάνετε το δελτίο, κάντε κλικ στο www.anamnesis.net και εγγραφείτε για να το λαμβάνετε καθημερινά στο ηλεκτρονικό σας ταχυδρομείο στις 9 π.μ. ώρα Νέας Υόρκης ή 4 μεταμεσημβρίας ώρα Ελλάδας. Το σημερινό podcast προσέφεραν η Alma Bank, Atlantic Bank, Kondos Foods, Megas Gyros και United Brothers Fruit Market. Το podcast των αναμνήσεων μπορείτε να το παρακολουθήσετε στο Spotify, καθώς επίσης και σε όλες τις πλατφόρμες που προσφέρουν podcast. Καλή σας ημέρα!